δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά. Καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Εδώ Πολυτεχνείο, από έναν ραδιοφωνικό σταθμό τότε, το 1973, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν στις 15 Νοεμβρίου που δημιουργήθηκε από φοιτητές, θα με συμπληρώσει χάρη είσαι και καθηγητής, από φοιτητές οι οποίοι έκαναν μία εκπομπή και φώναζαν ψωμί, παιδεία, ελευθερία κατά των συνταγματαρχών της Χούντας τότε, έτσι ώστε να ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό τότε. Αν τα λέω σωστά, έτσι, εσύ μπορείς να με διορθώσεις, χάρη. Κοίταξε, καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα σε αυτούς που μας παρακολουθούν, καλησπέρα Μιχάλη. Εκείνο το διάστημα εμείς ξεκινούσαμε από ένα χωριό και πηγαίναμε στα Γιάννενα. Το κλίμα ήταν της εποχής εκείνης, δηλαδή αμέσως μετά τη Χούντα μόλις έπεσε, το κλίμα ήταν με μια ομορφιά δημιουργίας. Όλοι, πρώτα απ' όλα υπήρχε δημοκρατία, μπορούσαν να μιλήσουν, μπορούσαν να εκφραστούν, μπορούσαν να σχεδιάσουν, είχαν αρχίσει οι άνθρωποι να ψάχνουν να βρουν τον δικό τους βηματισμό. Δηλαδή ήταν ένα κλίμα, ήταν πολύ όμορφο κλίμα. Σήμερα γιορτάζουμε τώρα. Πήγαμε, παρακολουθήσαμε σήμερα την κατάθεση Στεφάνων επάνω στο ρολόι. Ρε Μιχάλη, είναι μια μελαγχολία σε πιάνει. Δεν υπάρχει ένας πολίτης. Έχει χαθεί δηλαδή, μιλάμε ελεύθερα, μπορούμε και εκφράζουμε την άποψή μας, μπορούμε και διατυπώνουμε την άρνησή μας, μπορούμε να κυκλοφορούμε, να απαιτούμε το σεβασμό από μέρους της πολιτείας. Και όλα αυτά τα χρωστάμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν την περίοδο εκείνη, και όμως σήμερα οι απλοί πολίτες δεν το αναγνωρίζουν, δεν παρίστατο κανένας. Ήταν μόνο οι επίσημοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πηγαίνουν, κάποιοι πηγαίνουν επειδή το νιώθουν για να μην τους αδικήσουμε όλους. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα που έχεις βάλει πίσω. Ο Γλέρος, ναι, για παράδειγμα, πέθανε με αυτό το καημό ότι θέλαμε να φτιάξουμε μια κοινωνία διαφορετική. Του Κουκουέ δεν ήταν εκεί. Δεν το Κουκουέ, ναι, όντως. Δεν ήταν, και μάλιστα επειδή το συνηθίζει αυτό, εγώ για να είμαι απολύτως ακριβής, επικοινώνησα λίγο ρωτώντας λίγο την πολιτική τους θέση. Ήταν έντιμη η άποψή τους. Λέει, εμείς τα αιτήματα του Πολυτεχνείου ήταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Θεωρούμε ότι και σήμερα είναι επίκαιρα. Και σήμερα δηλαδή ο κόσμος πεινάει. Η παιδεία δεν πάει καθόλου καλά διότι δεν διατίθενται χρήματα. Η άρχουσα τάξη τα παιδιά της τα στέλνει στα κολέγια, και να σημειώσω εδώ μεταξύ των στελεχών της άρχουσας τάξης και κάποια στελέχη των αριστερών δυνάμεων στέλνουν τα παιδιά τους στα κολέγια την ίδια ώρα που παριστάνουν τον εκπρόσωπο των βασανιζόμενων. Και λέει, εμείς προτιμήσαμε να πάμε στους χώρους εργασίας. Υπάρχουν και κάποια άτομα, χάρη και του Κουκουέ, οι οποίοι τα έχουν σε κολέγια. Αυτό λέω, ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Αυτό που είπες, ότι κάποιοι δεν είναι αυτό που είναι του Κουκουέ, αυτό που εκφράζει του Κουκουέ. Όταν έχεις ένα, δηλαδή του Κουκουέ λέει ότι έχω δύο, πάρε το ένα παράδειγμα. Εγώ ξέρω και με
άτομα και βουλευτές, οι οποίοι έχουν και 2-3 σπίτια και 4, δεν το έδωσαν κανένα. Τώρα πάντων, είναι μια πρόχειρη προς την ανάλυση. Για να μην αδικήσουμε κανένα, θα πω μόνο να ξέρεις ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει θαυμάσια παιδιά σε ό,τι αφορά τη βάση και έχει κάποιους από την ηγεσία οι οποίοι είναι επαγγελματικά στελέχη πλέον, έχουν ξεχάσει. Έτσι. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση για να μην αδικήσουμε. Έτσι. Σήμερα πάντως η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν ότι εμείς θα πάμε στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και. Ένα εντυπωσιακό να δεις πόσο εύκολα ο μηχανισμός αυτός ο οποίος συντηρείται με αυτό το μοντέλο και περνάει καλά, πόσο εύκολα αλλοιώνει οι εικόνες. Η 1η του Μάη ήταν η εργατική τάξη του Σικάγου, η οποία διεκδίκησε 8ωρο, είχαν νεκρούς δηλαδή, σκοτώθηκε κόσμος. Σιγά σιγά την πήγαν, την μετέτρεψαν στη γιορτή των λουδιών και μάλιστα κάπου τη φτάσαν και σε έναν εκχυδαϊσμό, το μαγιόξυλο κτλ. Για να δεις που το πήγαν. Τώρα την 17η Νοέμβρη δεν μπορούν να την εύκολα να την διαχειριστούν, αλλά όμως θα προσέξεις ότι τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στηρίζονται κατά βάση από ανθρώπους του κεφαλαίου, δεν κάνουν εκτενή ρεπορτάζια, λέει μόνο για τα επεισόδια. Προσπαθούν να ταυτίσουν τη 17 Νοέμβρη με φασαρίες, σπάσιμο αναρχικούς κακής ποιότητας κτλ. Και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι εμένα με εντυπωσίασε, Μιχάλη, επειδή είναι και εγώ είχα μαθητή έναν Χρήστο Καλυμάνη. Κάποια παιδιά λοιπόν βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες στο μουσικό σχολείο και γενικότερα για την παιδεία. Πολύ χάρηκα. Είναι ένα παιδί, τον είχα μαθητή. Είναι πρώτος στα γράμματα, πρώτος στον αγώνα, όπως ακριβώς ήταν οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της αντίστοιχης παράταξης στο Πανεπιστήμιο. Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Διαβασμένος. Και ας έχεις και αντίθετη άποψη παράδειγμα. Όχι, δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ τον σκάλιζα, τον πήραζα μόνο και μόνο για να αντιδράσει. Γιατί είναι διαβασμένος, μελετημένος, πρώτος μαθητής, πρώτος στους αγώνες, με περιεχόμενο, σοβαρό παιδί. Είναι τίτλος τιμής, χαρά σε αυτούς που τον είναι έχουν. Είναι το παιδάκι που βλέπουμε, έτσι. Ναι, ναι, τον καμάρωσα σήμερα, τον καμάρωσα, τον καμαρώνω. Είναι μαθητής του Χάρη τώρα. Ναι, ναι. Θα πει τα καλύτερα. Τον είχα και μια αδυναμία μέσα στην τάξη, γιατί ήταν πλήρως ενήμερος για τα συνέδρια του Κομμουνιστικού Κόμματος και το που κοιτάει κτλ. Και λίγο με το σκάλιζες, έβγαζες περιεχόμενο. Είχε να πει, είχε άποψη. Έτσι, εντάξει, μπορεί να έχεις αντίθετη άποψη, εγώ, αλλά δεν πάει να είναι ένα νέο παιδί, ναι, οι οποίοι θα οδηγήσουν αυτή τη χώρα, όπως και να το κάνουμε. Κρατήστε χάρη, το όνομα, Χρήστος Καλυμάνης, αυτό το παιδί μια μέρα θα βρεθεί σε μια θέση ψηλότερη, το αξίζει, δηλαδή το δικαιούται. Μπράβο το παιδί και τον βλέπω μπροστά, ναι, και εσύ ναι. Τον καμάρωσες. Σαν... Ναι, τον καμάρωσα, ναι, σαν να είναι γιος μου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα, θα πάμε ναι, να δούμε, ήθελα λίγο χάρη. Να πάμε λίγο για τα Σκουπίδια στην Αλεξάνδρεια. Μία μικρή αναφορά ναι. θα κάνω. Γιατί κάποιοι από την Αλεξάνδρεια εκεί πέρα, χάρη, συγγνώμη, ένα λεπτάκι θα το κάνω αυτό το θέμα. Γιατί επικοινώνησαν κάποιοι από την Αλεξάνδρεια και λένε, ξέρεις τι λέει ο δικός σου ή οτιδήποτε, ότι δεν είναι δικό μας το θέμα. Ο κάθε πολίτης ή ο κάθε δημοσιογράφος, θέλω να πω το συγκεκριμένο από την Αλεξάνδρεια, εκεί στη Μελίκη, δεν ξέρει ποιο είναι της περιφέρειας και ποιο είναι του Δήμου. Και εγώ λέω ότι δεν το ήξερα. Λέτε ότι είναι της περιφέρειας. Εσείς που σας είπε ο κάθε πολίτης, τι κάνετε, πηγαίνετε και παίρνετε τηλέφωνο και λέτε συγγνώμη, δεν είναι δικό μας το θέμα, είναι της περιφέρειας. Αντί να παρέμβετε εσείς οι ίδιοι από μια καταγγελία ενός δημοσιογράφου ή ενός πολίτη, να πάρετε στην περιφέρεια τηλέφωνο και να πείτε ότι έχουμε αυτή την καταγγελία. Είναι κατάσταση τώρα αυτή να βλέπουμε με φωτιά και να λέει ένας δήμος ότι δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα. Δηλαδή δεν έχουν δικά τους άτομα βρεσή χάρη να πάρουν την περιφέρεια. Ναι, έγινε η καταγγελία στο Δήμο, έτσι, γιατί και κάτι άλλα τα αναφέρουν ότι είναι της περιφέρειας κάτι δρόμοι που είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Έγινε ολόκληρο θέμα. Εδώ, κύριοι, που σας κάναμε την καταγγελία, ολόκληρο δημοσίευμα. Εσείς από το Δήμο Αλεξάνδρειας που έχετε παρέμβει, ορίστε, πάρτε αύριο την περιφέρεια τηλέφωνο και πέστε την ότι έχουμε αυτή την καταγγελία. Σας την κάνουμε επώνυμα, με φωτογραφίες και τέτοια, ρε χάρη. Πάντως, να ξέρεις ότι εγώ επικοινώνησα με την περιφέρεια. Ναι. Και είπα ότι από το Δήμο τίθεται ένα θέμα, ότι αυτό είναι δική σας αρμοδιότητα. Έτσι ακριβώς. Και μου είπαν ότι, λέει κύριε Καυθεράνη, θα τους πείτε πόσες αναφορές έχουν γίνει, πόσα πρόστιμα έχουν μπει, διότι ο χώρος αυτός, τα απορρίμματα που πέφτουν είναι του Δήμου αρμοδιότητα, αυτός πρέπει να τα μαζέψει, έχουν γίνει καταγγελίες κατ' επανάληψη και να μην μας προκαλούν.
Σε κάθε περίπτωση όμως, σωστά λέει ο Μιχάλης, ανεξαρτήτως του αν τυπικά ανήκει στον Α ή στον Β, συνοηθείτε μεταξύ σας και απαλλάξτε την περιοχή από την κατάντια. Μα μια συνεργασία δηλαδή, ο κάθε πολίτης χάρη και το ξαναλέω και ο κάθε δημοσιογράφος δεν ξέρει τώρα ποιο είναι της περιφέρειας. Εδώ δεν τα ξέρει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ποια είναι η αρμοδιότητα. Όχι, ποια είναι. Ποια είναι τι αρμοδιότητες υπάρχουν, ναι. Χώρους ευθύνης. Καλησπέρα στον Αθανάσιο Κλάρα, στην Αγγελική Τσαβού, στον Βασίλη, στον Διαμάντη τον Κώστα. Θα τα διαβάζουμε τα μηνύματα στην πορεία. Όπως είπαμε, ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά και να σταματήσουν τις εξυπνάδες εκεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Δεν έχουμε τίποτα με τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη Κερίνη. Ίσα ίσα έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Άλλο το πολιτικό και άλλο η φιλία. Έτσι. Πάμε στο επόμενο θέμα, λοιπόν, Σαχάρη. Εγώ μία επιτροχάδινη ενημέρωση να κάνω για αυτά που συνέβησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νάουσας, Μιχάλη. Εκεί είχαν το μεγάλο θέμα. Έφερε εκ νέου ο Δήμαρχος μία πρόταση μιας εταιρείας, η οποία έλεγε ότι εγώ προτίθεμαι να βάλω γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ και να το κάνω εξ αρχής, να, ανεξαρτήτως του εάν η πολιτεία δώσει 10,5 εκατομμύρια, να το δημιουργήσω ώστε να δουλεύει σε 12μηνη βάση. Αν τώρα θέλω... έγινε ανεξαρτήτως, γιατί ναι, τα 10 εκατομμύρια... Όχι, όχι, εκείνα θα έρθουν, α, θα έρθουν, αλλά λέει η εταιρεία εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν έρθουν ακόμη καλύτερα. Ναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Ναι, αν, και αν δεν έρθουν εγώ θα το κάνω. Και λέει, θέλω όμως, η πρόταση ακούγονταν σοβαρή. Θα δούμε βέβαια και στην πορεία. Που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω σε 2 μήνες να δουλέψει. Εγώ θέλω 36 μήνες να ετοιμάσω το ξενοδοχείο, να ετοιμάσω τα μηχανήματα, να ετοιμάσω το χώρο, να ετοιμάσω αυτά, να βγάλω τα προγράμματά μου. Ήταν μια. Να βγάλει τον προπολογισμό. Ναι, τον προπολογισμό είναι μια σχετικά σοβαρή πρόταση. Σε κάθε περίπτωση υπερπηδήθηκε ένα μεγάλο εμπόδιο. Δηλαδή πήρε ο Δήμος απόφαση οριακή με 15 ψήφους υπέρ και με σχετική πλειοψηφία. Να ανοίξει ο διαγωνισμός, να έρθουν εταιρείες και να καταθέσουν προτάσεις. Από εδώ και πέρα τώρα, βεβαίως είναι ευθύνη του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής να φροντίσει ώστε οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα συνυπογραφούν μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη να είναι τέτοιοι που να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου. Η Νάουσα, θα επαναλάβω για μία φορά ακόμη, έχει μόνο 2 πνεύμονες. Με δεδομένο ότι αφαιρέθηκε ο ένας μεγάλος ο βιομηχανικός πνεύμονας που είχαν παλιότερα. Είναι το χιονοδρομικό και ο Άγιος Νικόλας. Τα οποία δεν λειτουργούν. Τα οποία δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά ο Δήμος τόσα χρόνια και από τον Κουτσογιάννη δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή έχασε τόσα λεφτά ο Δήμος της Νάουσας από την ανυπαρξία του Δήμου. Και θα επαναλάβω μόνο μία φράση του Καρανικόλα που ήταν απόλυτα σωστή και σοφή. Τους είπε, δεν θέλουμε να πάρουμε ενίκιο από αυτόν που θα έρθει να νοικιάσει το χιονοδρομικό και να κάνει την επένδυση. Θέλουμε να έρθει κόσμος, να περάσει από την πόλη, θα να μείνει εδώ, του. Να δουλέψουν τα ξενοδοχεία, να δουλέψουν οι ταβέρνες, να δουλέψουν τα δικά μας παιδιά. Ήταν σοφή αυτή η τοποθέτηση. Και εκεί θα σκοτωθούν, να το θυμάσαι που σου λέω, θα μαλώνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι χάρη και θα λένε ποιος θα βάλει τα παιδιά. Ένας έτσι έχει γίνει στο Σέλι για να κάνει και σκοτώθηκε ένα χωριό ολόκληρο, ποιος θα βάλει τα παιδιά. Και λέει, εγώ δεν έχω παιδί. Τι να σε κάνουμε τώρα. Ναι. Κάτι τέτοιο θα γίνει περίπου. Ναι, έχει και τέτοια θέματα αυτά. Α, τα δούμε στην πορεία αυτά. Πάντως η μία πρώτη καλή εξέλιξη. Καλή εξέλιξη για το Δήμο. Καλό είναι, γιατί δεν υπάρχουν επενδυτές χάρη αυτή τη στιγμή να ρίξουν τα ωραία τους χρήματα. Όχι, και στο κάτω-κάτω για 10-20 χρόνια, πόσο το θέλει ο άνθρωπος, εκεί να, θα το παραχωρήσει το Δήμο και να μπορέσει να συνεχίσει. Να μπορέσει να συνεχίσει και ας αφήσουν τα υπόλοιπα να τα κάνει ο άνθρωπος και ας τα οικονομήσει και να κάνει άλλα τόσα. Προφανώς, δηλαδή ένας που έρχεται να επενδύσει είναι λογικό να θέλει να κερδίσει. Δηλαδή δεν κερδίζεις κάτι. Δεν κερδίζεις κάτι αρκεί που είναι κλειστά. Αρκεί η περιοχή να μπορέσει και αυτή να επωφεληθεί, είτε άμεσα με την έννοια δηλαδή της πελατείας στα ξενοδοχεία, στις ταβέρνες, είτε έμεσα με την έβρεση εργασίας. Και αν θες και γενικότερα να μπορέσουν και οι πολίτες της περιοχής εκείνης να έχουν έναν χώρο. Να είναι και περήφανοι για την πόλη της. Δεν πηγαίνεις τώρα και βλέπεις την κατάσταση. Μα σε παίρνουν τηλέφωνο τους δημοσιογράφους, παίρνουν τηλέφωνο στον Δήμο και λένε είναι ανοιχτό τα 3-5 πηγάδια. Μα είναι δυνατόν και να φεύγει ο κόσμος από εδώ στη Βουλγαρία, ναι. Συγχάρη. Δηλαδή και να έχουμε, όπως και για το Σέλι το ίδιο ισχύει, ναι. Θα το πιάσουμε πάλι και αυτό. Και το Σέλι. Δηλαδή έχουμε 2 υπέροχα τουριστικά κέντρα τα οποία δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Τώρα θα πεις, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Βεργίνα που είναι. Η Βεργίνα εξακουστεί σε όλο τον κόσμο. Είναι σε υστέρηση γενικώς. Τέλος πάντων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, έχουν ευθύνες πάρα πολύ. Δεν μπορούμε τώρα να εμπλακούμε δηλαδή και να το αναλύσουμε σε 3 λεπτά. Πάντως ο νομός υστερεί. Εγώ θυμάμαι μία φορά, Μιχάλη, που πήγα ως αντιπρόσωπος της τότε αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού στο Βερολίνο σε μία παρουσίαση των περιοχών και των
ότι είχε να παρουσιάσει κάθε περιοχή για να προσελκύσει τουριστικά γραφεία να φέρουν. Μας είπε ένας άνθρωπος, λέει, παιδιά, σας το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Η Μαθία έχετε, ήξερε περισσότερα από εμάς καταρχάς. Έχετε τον Άγιο Νικόλα μία μέρα να φάνε. Έχετε το Σέλι 20 μέρες το χρόνο για να πάμε. Τις υπόλοιπες 340 δεν μπορούμε να πάμε γιατί είναι ξερό. Έχετε και τη Βεργίνα, τρία πράγματα. Δεν μπορούμε να γιατί βγάλουμε. Γιατί τη Μίεζα. Ναι, δεν μπορούμε λέει, να βγάλουμε 5 μέρες εκδρομή. Συνεργαστείτε με την Πέλα και με την Πιερία. Κάντε ένα πενθήμερο και πέστε μας πόσους θέλετε. Από τότε πέρασαν 35 χρόνια. Ακόμη δεν βρήκαμε. Αυτό είναι. Ότι δεν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι να πούνε ότι θέλουμε να δουλέψουμε για τον νομό. Και ξεκινάνε πρώτα από το μισθό. Δεν είδε τι γίνεται στο Δήμο της Βέρειας. Σφάζονται ποιος θα πάρει λεφτά από την αντιδημαρχία. Άλλοι ζουν από, την, από ναι, το Δήμο μέσα. Αν κεφάλαιο μεγάλο, μην το ανοίξει. Όχι, θα το ανοίξω κάποια στιγμή. Γιατί έχουμε και κάποιες υποκριτικές στάσεις. Θα έρθει όμως η ώρα τους λίγαν συντόμως. Τώρα, θέλω Μιχάλη να κάνω μία αναφορά. Χθες κάναμε μία συζήτηση και αναφέραμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά ήταν ένα σημαντικό ζήτημα που έθεσε ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης. Ο καλός φίλος ο Παπαδόπουλος ο Βασίλης αμφισβήτησε λέγοντας ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι, επειδή όμως εμείς. Εγώ ήθελα να σου το πω γιατί έκανε παρέμβαση σε μένα ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος και ζήτησα από σένα αν πραγματικά να λέω τα πράγματα πώς είναι. Έτσι. Χάρη, μήπως κάναμε κάποιο λάθος και τον αδικήσαμε. Και λέει, αν κάναμε λάθος, λέει ο Χάρης, αμέσως λέει θα το διορθώσουμε, θα απομαγνητοφωνήσω ό,τι έχουμε και πει. Θα διαβάσω ό,τι είπε. Έτσι ακριβώς. Ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης. Πρόσεξε τι λέει. Λέει Θεοδωρίδης, τώρα είναι από μαγνητοφώνηση από το κείμενο. Εχθές υπήρξε το ετήσιο μνημόσυνο ενός πρώην υπαλλήλου του Δήμου, ο οποίος αποβίωσε πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Μιλώ για τον Γιαλαμά τον Σάκη, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν εργαζόμενος στο Δήμο και όσοι γνωρίζουν από τους παλαιότερους, ήταν αυτός ο οποίος με το μεγάλο φορτωτή του Δήμου προσπαθούσε να σβήσει τις φωτιές. Μέσα σε εκείνο το χάλι του καπνού, μέσα σε τόσα επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία κεγόντουσαν. Πιστεύω ότι μία από τις αιτίες που ο άνθρωπος πέθανε από τον καρκίνο είναι και αυτή και έχει σχέση με την εργασία του. Για να μην θρηνούμε και στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις, θα αναφερθώ τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο έχει σχέση με τα απορρίμματα. Θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να τελειώσω λιγάκι τις ερωτήσεις. Αυτό το λέει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, το λέμε τι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρωτόκολλο διαχείρισης που είναι νομικά υποχρεωτικό για τον αμίαντο. Τι πρωτόκολλο ακολουθεί ο Δήμος μας. Πόσες φορές τα χρόνια που είστε εσείς υπεύθυνος διαχείρισης απορριμμάτων, κύριε Παπαδόπουλε, μαζέψατε από την πόλη αμίαντο. Ποιος τον μάζεψε, πού τον πήγε, τελικά σε ποιον κατέληξε, υπάρχουν παραστατικά παράδοσης αμιάντου σε κάποιο εξειδικευμένη εταιρεία. Σήμερα τα προστατευτικά μέσα για τον αμίαντο υπάρχουν στην υπηρεσία για τους εργαζόμενους. Και τελειώνει. Ως επικίνδυνο υλικό υπάρχει εκπαιδευμένος υπάλληλος και αν ναι, πού, πότε και ποιος τον εκπαίδευσε. Και το καρφί, οι εργαζόμενοι είναι απλά σκουπιδιάριδες ή εργαζόμενοι σε μια ανθυγιεινή εργασία με δικαίωμα στην υγεία τους εκτός από τις υποχρεώσεις. Ουσιαστικά, όποιος διαβάσει το να πούμε και τι είπες χθες. Να πούμε τι είπες ακριβώς χθες. Γιατί ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος λέει, μας είπε εν μέρη ότι δεν θα λέμε κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω και πώς το είχε το μήνυμα. Εγώ μπορώ, όχι, μπορώ να το διαβάσω. Γιατί εδώ πέρα, αν κάνουμε και λάθη. Καμία αντίρρηση και στη διάθεσή τους και να έρθουν. Λέει ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, πάντως θα πρότεινα να δείτε τη συνεδρίαση και την τοποθέτηση του κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρο για το θέμα του αμιάντου που δεν συνδέονται με τις φωτιές και τη διαχείριση της χωματερής. Αυτό είναι που διάβασε ο Χάρης ο Καυτεράνης ακριβώς τι είπε. Και θέλω να προσθέσω εγώ για τον κύριο Παπαδόπουλο ότι ο αμίαντος γίνεται επικίνδυνος 100% όταν καίγεται. Για να ξέρει τη σύνδεση δηλαδή. Όταν βάλεις φωτιά σε μπάζα που έχουν μέσα αμίαντο, τότε η κατάσταση είναι τραγική. Βέβαια ο αμίαντος είναι γενικός. Ναι, για ναι, να τον ναι. πάρει κάποιος να τον μεταφέρει, πρέπει να αντιθεί καταλήλως με γάντια, με αυτά κτλ. Είναι ένα ολόκληρο πρωτόκολλο. Όταν όμως ο αμίαντος καίγεται, τότε είναι που γίνεται απολύτως επικίνδυνος. Γι' αυτό συνδέονται τα θέματα και η αναφορά του κυρίου Θεοδωρίδη είναι αυτή που διάβασα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Έτσι για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί εδώ το λέμε ότι αν κάνουμε και ένα λάθος, την επόμενη θα το διορθώσουμε. Και επειδή ο Χάρης ήρθε διαβασμένος εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, ναι. όφειλα, φίλε Βασίλη Παπαδόπουλε, να το αναφέρω έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε
αν την πραγματικότητα, γιατί αν θίγουμε κάποιον, έχουμε και το στέρεος και το δέμ, να το πούμε και την τόλμη να πούμε, να το διορθώσουμε. Λοιπόν, υπάρχει, πάμε. Μιχάλη, και κάτι ακόμη. Δύο πρόσωπα, αγαπητά πρόσωπα και καλοί φίλοι της Γεωργίας Μπατζαρά, είπαν ότι την αδίκησα με την τοποθέτηση που στην παρουσίασα. Να επαναλάβω λοιπόν αν έγινε λάθος ή αν δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα. Η κυρία, καταρχήν με την κυρία Μπατζαρά, να ξέρετε ότι εμείς συνυπήρξαμε συνδικαλιστές σε αντίπαλες παρατάξεις. Έχουμε σκοτωθεί στο παρελθόν κατ' επανάληψη, σε σημείο που τη λατρεύω και ως αντίπαλο και ως φίλη. Άρα λοιπόν δεν σχετίζεται με το πρόσωπο Γεωργία Μπατζαρά, σχετίζεται η τοποθέτησή μας με το πολιτικό περιεχόμενο αυτού που υπόθηκε. Η κυρία Μπατζαρά λοιπόν είπε ότι εγώ έκανα μια συνεργασία με την ομάδα μου, με την ομάδα του κυρίου Δημάρχου, επωφελία των πολιτών, επειδή έπρεπε να διοικηθεί ο Δήμος. Και σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι πρόκειται, αν πρόκειται για ένα ζήτημα που θίγονται οι πολίτες του Δήμου μας, του οποίου την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση, εγώ θα σταθώ απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν πρόκειται δηλαδή να χαριστώ στην κυβέρνηση αν ένα ζήτημα πλήττει τους πολίτες του Δήμου μας. Θέτει λοιπόν ο Αντώνης ο Μαρκούλης ένα ζήτημα και λέει: έρχονται αυξήσεις στη ΔΕΗ, η οποία ακόμη είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, δηλαδή τις αυξήσεις τις προσδιορίζει ο διορισμένος. Αυτό που είπαμε χθες, αυτό που είπαμε χθες, ναι. Που έδωσα 39 μέχρι 45 ευρώ. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει ευθύνη για το ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ πλέον που έρχονται είναι αστρονομικοί. Και λέει: παρακαλώ πολύ να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση. Σωστό. Και λέει: κυρία Μπατζαρά, εγώ δεν το ψηφίζω. Αυτό ενέχει το στοιχείο της αντίφασης. Απ' τη μια μεριά λες ότι είμαι υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και δεν διστάζω να καταγγείλω την κυβέρνηση, και μόλις έρχεται ένα ψήφισμα δεν το ψηφίζεις. Αυτό είπα, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Συρμούλα, η οποία είναι την Τζίμα, την κυρία Τζίμα, η οποία είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο και είναι σημαίνος στέλεχος, εγώ θα αναφέρω, Μιχάλη, σήμερα. Καταρχήν είναι αξιοπρόσεκτο μέλος της αυτοδιοικητικής κοινότητας. Είναι από τα στελέχη εκείνα τα οποία σε βάθος χρόνου θα τα βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή θα έρθει η ώρα τους. Έκανε ένα εγκληματικό λάθος, όπως ανέφερα και χθες, το οποίο την έστειλε παραπίσω. Εντάξει, τώρα η Συρμούλα δεν θα μπορέσει να πάει για δήμαρχος, γιατί πρέπει να κάνεις και αντιπολίτευση. Ποιο να κάνεις αντιπολίτευση, να κάνεις τη Γεωργία, ναι, τώρα αντιπολίτευση. Δεν γίνεται. Ναι, ούτε, για την ώρα δηλαδή η Συρμούλα έκανε ένα λάθος. Εν πάση περιπτώσει, η εγώ θα την ήθελα και βουλευτή, έτσι. Εγώ θα την ήθελα και υποψήφια βουλευτή, και θα δεις ότι δεν ξέρω αν μπορεί να την έχουμε στο μέλλον, ναι, υποψήφια. Αυτά εκδηλώθηκες τώρα. Τι εκδηλώθηκε? Ότι θα την ήθελες για βουλευτή. Όχι, θα την ήθελα, ναι, σαν υποψήφια θα την ήθελα, ναι. Γιατί... Ως σαν υποψήφια, σαν βουλευτή, ναι, σαν υποψήφια. Α, εντάξει. Να τα ξεχωρίζουμε. Η γλώσσα κόκκινη. Άλλο να θέλουμε κάποιον σαν υποψήφιο μόνο. Όχι, ρε, εσύ. Θα την ήθελα, όχι, θα την ήθελα και σαν βουλευτή. Έτσι. Αλήθεια, θα την ήθελα σαν βουλευτή. Εκφράσου, μη διστάζεις. Όχι, λοιπόν, όχι, δεν διστάζω και το ξέρεις. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μεγάλες δυνατότητες και έχει και μεγαλύτερα λάθη επιλογών. Είναι πολύ έντιμο αυτό που κάνει. Στηρίζει την κυρία Μπατζαρά επειδή είναι επικεφαλής στην παράταξή της. Έντιμο. Είναι όμως απολύτως καταστροφικό και για τον τόπο και για τους ίδιους. Το να στηρίζει κάποιες αντιφατικές προτάσεις οι οποίες προέρχονται από πνευματικές αρρυθμίες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή. Κάποτε πρέπει να την πει και την κυρία Μπατζαρά ότι η Γεωργία να δεν, σου είναι... Πω αυτά ότι που δεν είναι σωστά. Η χημεία τους πίστευε ότι δεν θα είναι καλή με την Μπατζαρά. Αλλά βλέπω το αντίθετο. Έχουν κάποια χημεία. Ναι, κοίταξε να δεις. Η Συρμούλα έκανε μία επιλογή. Η κυρία Τζίμα, τώρα είναι Συρμούλα γιατί είναι και φίλη δηλαδή και χρησιμοποιώ το μικρό της όνομα με την άδειά της. Έκανε μία επιλογή. Είπε ότι θα πάω με την παράταξη, ψηφίζει ότι, διότι και σε μία προηγούμενη φάση που ήταν οριακή υποχρεώθηκε να ψηφίσει γιατί αν άδειαζε την κυρία Μπατζαρά θα είχε μείνει η κυρία Μπατζαρά χωρίς πλειοψηφία. Αλήθεια είναι. Δηλαδή έχει κάνει μία επιλογή. Είναι έντιμη επιλογή σε ό,τι αφορά την προσωπική στάση, αλλά είναι απολύτως καταστροφική και για τον τόπο και για την ίδια και για το πολιτικό περιεχόμενο. Για τον τόπο γιατί. Μια αντίφαση την οποία στηρίζει και η κυρία. Για τον τόπο γιατί. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι καταστροφικές. Δηλαδή, όταν έρχονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα όπως ο βιολογικός, λέει η κυρία Μπατζαρά ψάχνει πού είναι οι μικροοργανισμοί στο έδαφος, μην τους πατήσει και χάσουμε τους οργανισμούς, και ψηφίζει υπέρ και η κυρία Τζίμα. Όχι, είναι καταστροφικό. Πώς θα το κάνουμε. Αφού ξέρει. Μπορεί να συμφωνεί. Εντάξει, τι να συμφωνεί, είναι... ότι υπάρχουν μικροοργανισμοί που τρώνε τη λιματοράση και εξαφανίζονται, πηγαίνουν το βράδυ στην αγκαθιά και κοιμούνται. Ανέκδοτα λέμε τώρα. Ξέρει και αυτή ότι δεν μπορεί να συμβεί και τις επόμενες μέρες μάλιστα θα έχουν μια πάρα πολύ καλή... Για ποιο λόγο πιστεύεις, Χάρη, ότι το μπορεί να το κάνει τώρα η Συρμούλα? Εγώ πιστεύω ότι για να το ψηφίζει... Όχι. Το πιστεύει. Όχι, το ψηφίζει. Επειδή... Τότε πάει για γραμμή. Πάει με γραμμή. Ναι, πηγαίνει επειδή στηρίζει μια παράταση και στηρίζει μια επικεφαλή στην κυρία Μπατζαρά, θεωρώντας ηθική υποχρέωση, αφού έχει μια εντιμότητα, έχει ρε παιδί μου, ας είναι λάθος. Όχι, έντιμη είναι η Συρμούλα. Τώρα είναι... τα περισσότερα θα τα γράψουμε στο
πράσινο μήλι του Σαββάτου θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή. Αυτά σε ό,τι αφορά τους δύο, για να τελειώσουμε δηλαδή και με αυτούς οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και θεωρούν ότι υπάρχει κάτι, κάποιο μένος ενάντια στην Γεωργία την Πατζαρά κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα άλλο πολιτικά, άλλο φιλικά, άλλο τέτοιο. Και εγώ περίμενα ότι η Γεωργία Μπατσαρά δεν θα μπορούσε να κολλήσει με τον Δήμαρχο της Βέρειας, και αν προεκλογικά την έλεγα. Ότι όλος ο κόσμος λέει ότι θα είσαι μαζί με τον Κώστα Βοργιατζίτη. Μιχάλη, εγώ, όχι. Το λέω και έτσι πως μου το λέει τώρα, γιατί εμείς είμαστε και από τα Πιέρια προς τα πάνω. Εγώ, Μιχάλη, ποιος τα λέει αυτά. Να σε λέω ποιος τα λέει. Τελικά, ό,τι την είπα, βγήκε. Τώρα. Τέλος πάντων. Άλλα δύο θέματα έχω να βάλω. Για βάλε ένα θέμα. Το πρώτο είναι για τον φίλο σου, τον Στέργιο, τον Διαμάντη, ο οποίος έβαλε το ζήτημα της ΔΕΙΑΒ ότι ιδιωτικοποιείται. Ρε εσύ, Μιχάλη. Εδώ θα χάσουμε δηλαδή και τα λιγοστά μαλλιά που μας έμεινε. Έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας σε ιδιώτες. Υπήρχαν στη ΔΕΙΑΒ 5 μελέτες από το 10, από το 11, πέρασε τόσους κόσμους και δεν έκαναν καμία μελέτη για τα φωτοβολταϊκά. Τώρα τελευταία έβαλαν. Προς τιμή του δηλαδή έφερε ο Διαμάντης μία μελέτη. Εγώ θα σου πω κάτι. Ότι ο Διαμάντης είναι ένας από τους ανθρώπους που δουλεύει πραγματικά στο Δήμο της Βέρειας, κατά την άποψή μου, όχι τον κόσμο. Γιατί ο Διαμάντης, άμα τον βάλει ο Δήμαρχος αντιδήμαρχο τοπικών κοινοτήτων, παράδειγμα, να ξέρεις ότι θα σαρώσει και θα πάρει τόσους ψήφους οι οποίοι δεν τον πιστεύεις. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, για να το διασκεδάσουμε και λίγο, όχι, ότι αν υπήρχε θέση αντιδημάρχου χαμένων υποθέσεων θα ήταν ιδανικός. Για ποιο λόγο, κουβάλισε τόσα λεφτά, ρε Σιφάρη. Ψάχνει κάθε φορά να βρει από ένα έγγραφο. Τα πήρε. Τα λεφτά τα πήρε. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Ψάχνει να βρει κάθε φορά από ένα έγγραφο του Παυλίδη από το 10, από το 11, το οποίο να γράφει τι να γράφει κτλ. Εντάξει, λάθος είναι και αυτό που υπάρχει αυτή η κόντρα. Εγώ το λέω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κόντρα και να δούμε τον Δήμο της Βέρειας. Ας περάσω λίγο στο προηγούμενο όμως, για να μην. Είπα λοιπόν ότι εκχώρησαν το δικαίωμα της παραγωγής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών επί σειρά ετών και μόλις τώρα κατέθεσαν μία πρόταση, πάρα πολύ σωστά. Και αν την έκανε ο κύριος Διαμάντης, είναι προς τιμή του που την έκανε, δηλαδή και φωτοβολταϊκά. Εκχώρησαν, Μιχάλη, τον αγωγό που έχει, που φέρνει το νερό για το σύνδεσμο ίδρυψης Βέρειας Αλεξάνδρειας, όλου του νομού δηλαδή. Εκχώρησαν σε ιδιώτη, τον καλό φίλο, τον Μεταξά τον Βασιλείου. Εκχώρησαν την κοπή των χόρτων, ούτε τεχνογνωσία να κόψουν χόρτα δεν είχαν, την εκχώρησαν σε δύο ιδιώτες. Εκχώρησαν την κατασκευή όλων των έργων, ακόμη και τις λάμπες να τις αλλάζει ένας ιδιώτης. Και την ίδια ώρα έρχονται και λένε, ξέρετε, θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, μα εσείς η ΔΕΗ, μα εσείς ιδιωτικοποιήσατε όλα τα υπόλοιπα. Δεν καταλαβαίνετε ότι ανοίξατε το δρόμο? Και να προσθέσω και κάτι. Η ΔΕΗ αυτοκτόνησε με ευθύνη των στελεχών της. Όταν κράτησαν προνομιακά να παίρνουν δάνεια οι υπάλληλοι, μισθούς οι οποίοι δεν μπήκαν στη διαδικασία της περικοπής, έχουν μισθούς αστρονομικούς οι οποίοι δεν ανακοινώνονται γιατί λέει τα προσωπικά δεδομένα. Όταν η τιμή ενός κηφικού πληρώνω εγώ 18,70 ευρώ, σε άλλους δήμους δηλαδή είναι το υποπολαπλάσιο. Όταν εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι δίνετε νερό σε κάποιους δωρεάν, σε κάποιους διπλές-τριπλές τιμές και δεν μπορείτε να εξορθολογήσετε, είναι βέβαιο ότι μόλις έρθει ένας ιδιώτης και πει εγώ το παίρνω αλλά θα πληρώνω όλοι από 10 ευρώ το μήνα, ότι και οι πολίτες θα συμφωνήσουν. Φυσικά το νερό πρέπει να είναι στον. Υπάρχει όμως κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΙΑΒ. Πώς, βέβαια. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε, έτσι. Βεβαίως, ναι. Και όπως επίσης το έχουν βγάλει και ανακοίνωση, το λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, ότι πολίτεκνες οικογένειες και οτιδήποτε άλλο δεν κόβουν το νερό. Κάτι που δεν υπήρχε τις προηγούμενες φορές. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, χάρη. Κάνει κοινωνική πολιτική. Ότι, ναι, κάνει κοινωνική πολιτική ο Στέργιος ο Διαμάντης. Γιατί να ξέρεις ότι. Δεν θέλω να τον υπερασπίσω. Εγώ σκοτώθηκα πολλές φορές με το Στέργιο τον Διαμάντη. Έτσι. Αλλά ο Στέργιος ο Διαμάντης είναι από τα έργα που θα πάει στην επόμενη τετραετία ο Δήμαρχος της Βέρειας. Θα πάει με τα έργα του Διαμάντη και τα θυμάσαι. Τώρα μην το διακομωδούμε το θέμα, να κρατήσουμε ένα επίπεδο στη συζήτηση. Ο Στέργιος ο Διαμάντης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δικαιούται να είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, διότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει λόγο τώρα το βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος στηρίζεται σε μια δεδομένη πιστοποίηση που ήρθε από την Γερμανία και η οποία λέει ότι πρέπει να έχει παραμείνει εδώ 30-40 τόνοι, χιλιάδες τόνοι λιματολάσπη. Να μας τη δείξει που είναι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως. Αυτά θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να αναφέρω το γεγονός αυτό. Ότι επίκειται η ιδιωτικοποίηση είναι αλήθεια. Όμως αυτοκτόνησαν μόνοι τους.
και θα περάσει μια δεκαετία, θα έρθει ένας ιδιώτης, θα κάνει κατάκτηση, διότι εδώ συμβαίνει, Μιχάλη, το εξής. Εμένα μου είπαν υπάλληλοι της ΔΕΙΑΒ, όταν ρώτησα, ρε παιδιά, ένα κυβικό νερό 18-70 δεν είναι πολλά. Και μου είπαν, λέει, κύριε Καφτράνη, κάντε ένα ρολόι ή 10, τα 10 καταστήματα. Τι είναι αυτά που λέτε, εγώ ξεχωριστό ρολόι. Λέει, το κάνουν συνήθως. Δηλαδή, κάποιοι πονηροί δεν πληρώνουν. Ξέρεις τι έκανε η Γερμανία για όσους δεν πληρώναν? Πήγε δήμαρχος της περιοχής μας στη Γερμανία και λέει, για να ανοίξει και αυτό συζήτηση, τι να πει, λέει, εδώ τι κάνετε με το νερό, λέει, πληρώνουν οι πολίτες? Το κοίταξε περίεργος ο Γερμανός, ο δήμαρχος, λέει, πώς, γιατί να πληρώσουν, λέει. Λέει, ξέρεις, εμείς έχουμε, όχι, λέει, εμείς έχουμε τη βαλβίδα ασφαλείας. Λέει, τι είναι αυτή? Λέει, έχουμε μια βαλβίδα, όποιος δεν πληρώνει, έχει 2 λίτρα την ημέρα για να φάει και για να πιει. Δεν έχει ούτε για να λουστεί, ούτε για να πλύνει ρούχα. Και δεν θα τον αφήσουμε να πεθάνει. Θα φας, θα πιεις, αλλά δεν θα έχεις για τα υπόλοιπα όλα. Εμείς εδώ πέρα είναι όποιος πρόλαβε. Όποιος είναι καπάτσος δεν πληρώνει. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, εντάξει, ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά και αυτό πρέπει να το δει λίγο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, Στέλιος Διαμάντης. Δεν μπορεί κάποιοι να χρωστάνε 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ και να κόβεται, εσύ Στέργιο, να κόβεται, κύριε Διαμάντη, τώρα εντάξει, έχω το θάρρος όπως είπε. Δεν μπορεί να κόβουν το νερό και με 350 και 400 ευρώ. Αυτό πρέπει να το δουν το θέμα υποχρεωτικά και να μην κόβονται τα νερά. Είναι κοινωνικό αγαθό. Κάνουν ψηλοπολιτική τώρα στη ΔΕΙΑΒ, δεν παίρνουν αποφάσεις και θα τα βρουν μπροστά τους. Εντάξει, πολιτική καλή. Αν κάνουν κοινωνική πολιτική. Όχι είναι κοινωνική καλό. Να κάνουν, λέω ψηλοπολιτική. Είναι για ψήφους δηλαδή. Προσλαμβάνουμε αυτόν και εκείνον το μηχανικό, την κόρη του τάδε δημοτικού συμβούλου, γιατί πρέπει να προσληφθεί. Από το ψηφοδέλτιο του Παυλίδη παίρνουμε έναν και τα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ο δήμαρχος έπρεπε να παρέμβει και να χαράξει μία γραμμή. Εδώ είναι η γραμμή μας. Πρέπει να παράξουμε ενέργεια, πρέπει να κρατήσουμε το κοινωνικό τιμολόγιο και να το διευρύνουμε. Το πρέπει να φροντίσουμε να πληρώσουν όλοι οι πολίτες ισότιμα και να μειώσουμε το κόστος για να μην πληρώνουν μόνο οι αφελείς και οι έντιμοι. Αυτά όμως είναι σκληρή πολιτική. Δεν γίνεται από τον οποιονδήποτε, πολύ περισσότερο δεν γίνεται από τον κύριο Διαμάντη, δεν έδωσε δείγματα γραφής. Μακάρι να δώσει το μέλλον. Έχω αντίθετη άποψη εγώ για τον Διαμάντη. Ναι, να την έχει, όλοι κάνουμε λάθος. Έχω αντίθετη. Όχι, γιατί να είναι το δικό μου λάθος και πώς θα κάνω λάθος. Τι σου λέω εγώ. Μα όταν ο άλλος βγαίνει με τόσους ψήφους μόνο με μια κέπα, και στο λέω εγώ τώρα, με την ο Διαμάντης που ήταν. Η εξουσία να παράγει την εξουσία. Δηλαδή τώρα ο Διαμάντης που είναι σε μεγαλύτερο τέτοιο θα πάρει κάτι 3.000 ευρώ. Αν το πάμε έτσι τώρα, τι θέλει, γιατί τον προσβάλλει. Ο Γεωργιάδης που έβγαινε με 4.500 σταυρούς ήταν 4.5 φορές καλύτερος από το Διαμάντη, τον προσβάλλει. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει τώρα. Εδώ εσύ στην ΚΕΠΑ, εσύ χάρη. Δεν υπάρχει αυτή η απεικόνηση. Δεν ξέραμε ποιος είναι ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ και αυτός έλυνε προβλήματα στη στιγμή και ακόμα τα λύνει. Και εγώ διαφωνώ που τον έχει ο δήμαρχος στην ΔΕΙΑΒ. Θα τον έπρεπε να τον έχει αντιδήμαρχο δημοτικών διαμερισμάτων. Εκεί που να είναι με το κουσκούς και δακά. Δεν έχει ο δήμαρχος να πάει με άλλα έργα εκεί πέρα. Εντάξει, με βάση την αποτελεσματικότητα που λες, αν είχε αναλάβει τον χαμένο υποθέσεων του φάκελου, εντάξει, θα μπορούσε να προσφέρει. Εγώ το θεωρώ επιτυχημένο. Εντάξει, παιδί, τι. Εντάξει, τι να κάνω. Κάντο, μήπως είπαμε τίποτε, κλείσει. Τέλος πάντων, πάμε τον παρακάτω. Λοιπόν, και ένα θέμα ακόμη, γιατί συμπληρώσαμε νομίζω την ώρα, κοίταξε και το ρολόι λίγο. Για να δω. Δύο λεπτά θα το κάνω. Θα κάνουμε κατάχρηση λίγο. Υπήρξε ένα πράγμα που με ενόχλησε ιδιαίτερα. Καταρχήν, Μιχάλη, ξέρουμε όλοι στον Δήμο Βέρειας τι συμβαίνει με την υπόθεση των αντιδημάρχων της παλιάς περιόδου της Χαρούλας Σουτζόγλου, οι οποίοι για 2 χρόνια δεν έπαιρναν τις αποδοχές και ήρθε η πολιτεία και τους δικαίωσε λέγοντας ότι πρέπει να τα πάρουν αναδρομικά. Έκτοτε όπως τα παίρνουν όλοι. Τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι. Εντάξει. Ήρθε λοιπόν μια υποκριτική ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Σιδηρόπουλο, ο οποίος την χάνει να είναι και φίλος με τους συγκεκριμένους και δήθεν ρωτούσε τον κύριο Ασλάνου αν ξέρει τα ονόματα. Ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, χάρη, συγγνώμη, το διάβασα αργά. Η χωματερή λέει έκλεισε το 2011, λέει ο... Να συνεννοηθούμε τον κύριο Θεοδωρίδη και να μας πούν το αποτέλεσμα. Ο κύριος Θεοδωρίδης ανέφερε αυτά, ο κύριος Παπαδόπουλος πρέπει να απαντήσει στον κύριο Θεοδωρίδη. Και αν θέλει να τους καλέσουμε και τους δύο και να τοποθετηθούν ο ένας απέναντι στον άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Λάκη το Θημιόπουλο. Γεια σας, έχεις χάρη. Λοιπόν, θεωρώ απολύτως υποκριτική και με δόση κακίας την υποτιθέμενη ερώτηση προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Ασλάνογλου, αν μπορείτε να μας πείτε ποια ονόματα είναι αυτά που δικαιούνται κτλ. Και επειδή ακριβώς τώρα από εξυπνακισμούς χειρίς του είδους έχουμε χορτάσει, εγώ θα κάνω μια πολύ απλή πρόταση, την οποία έκανα και χθες, φαντάζομαι να την εμπεδώσουν με τη δεύτερη. Να ζητήσουν από τους 5 που δικαιούνται τα αναδρομικά 2 ετών να αφήσουν τα μισά χρήματα. Και την ίδια ώρα αυτοί οι οποίοι θέτουν η σημερινή δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου
να εκχωρήσουν και αυτοί από ένα χρόνο τις αποδοχές τους για να δείξουν και αυτοί ότι αγαπάνε τον τόπο όσο ενδιαφέρονται και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, τότε ναι, θα τους παραδεχτώ. Είναι σωστό. Δεν γίνεται να λες τον άλλον, όχι εσύ δεν θα πληρωθείς, ενώ εγώ πληρώνομαι. Αλλά εγώ θα τα παίρνω. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σωστό που λες. Ή όλοι δεν θα τα πάρουν. Ας το κάνουν και τότε πράγματι θα τους βγάλω το καπέλο. Θα αποδεχτώ δηλαδή ότι η τοποθέτησή τους δεν είχε ούτε δόλο ούτε κακή, αλλά ήταν μία έννοια. Αλλιώς είναι υποκριτική. Δηλαδή δοκιμάζουν να πλήξουν κάποιους ανθρώπους για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή δεν στηρίζουν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Βοργεζίδη. Λοιπόν, ωραία. Το λέμε ξανά, όποιος θέλει να παρέμβει, έχετε τα κινητά μας, από αύριο θα μπορείτε να κάνετε παρέμβαση. Το λέω και τώρα, και ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος και ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, αλλά και οποιοδήποτε θίγεται, μπορεί να κάνουμε και λάθη σε αυτά που λέμε, έτσι δεν είναι? Σπάνιο, ναι. Εντάξει, ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο και να μας πούν, να παρέμβουν. Εμείς εδώ είμαστε να απαντήσουμε και αν χρειαστεί να ζητήσουμε και συγγνώμη. Όχι ρε, μην βιάζεις να ζητήσουμε. Ας πούμε πρώτα αυτή τη. Όχι, αν έχουμε λάθος είπα. Ναι. Εμείς διαβάσαμε το τι. Αν έχουμε λάθος. Καλησπέρα και από την Νίκη την Καρατζούλα. Α, την καλησπέρα. Λοιπόν, ναι. Για να κλείσω. Νίκη, στείλε εκεί, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καλατζίδη, να πάει στις φωτιές. Λοιπόν, έτσι. Δεν γίνεται τώρα αυτό εδώ πέρα. Είναι δραστήρια, είναι γι' αυτά. Δεν παίζεται τώρα. Δεν παίζεται. Αυτή κάνει κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι κοντά στον κόσμο, είναι δραστήρια. Εντάξει, κάνει λάθη στην επιλογή φίλων, τα υπόλοιπα σωστά. Τα ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε, Χάρη. Ναι, να χαιρετήσουμε, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Κώστας Καλατζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, σας παρακολουθεί, είναι λοιπός. Λέει. Λοιπόν, αντιπεριφερειάρχα μου, είπαμε την κυρία Καρατζούλα να πάει προς την Αλεξάνδρεια εκεί. Πέταξε ο. Για πού είναι να σου δείξω εδώ πέρα. Κοίταξε κατάσταση. Κοίταξε εδώ κατάσταση με τη χωματερή αντιπεριφερειάρχα μου. Είναι στο σκουπιδότοπο της Μελίκης. Στείλε εκεί τις υπηρεσίες, γιατί από το Δήμο της Βέρης, όπως είπαμε και πιο μπροστά, Χάρη έκανε μια παρέμβαση, να πάει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και από μένα και από το Χάρη. Καλό σας βράδυ.